Αθώοι κρίθηκαν για δεύτερη φορά από τη δικαιοσύνη 36 κατηγορούμενοι επιχειρηματίες και χρηματιστές για την υπόθεση με τις μετοχές του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την περίοδο του 1999. Το ρεπορτάζ είναι της Δίνας Τσουκαλά. Δίνα. Σταυρούλα, 19 ολόκληρα χρόνια μετά το αποκαλούμενο έγκλημα του χρηματιστηρίου το 1999 με τις λεγόμενες μετοχές φούσκες και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, για δεύτερη φορά κρίνει αθώους στους 36 κατηγορουμένους επιχειρηματίες και χρηματιστές. Ήταν μια απόφαση κατά πλειοψηφία 2-1. Αθώθηκαν λοιπόν από τα δικήματα της απάτης και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ένα μέλος ωστόσο του δικαστηρίου είχε την άποψη ότι όλοι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι και για τις δύο αξιόπινες πράξεις. Υπέρ της ενοχής τους είχε ταχθεί και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία τόνισε ότι και η πρώτη αθώωση ήταν εσφαλμένη. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχαν αθωωθεί οι κατηγορούμενοι το 2013, ωστόσο ασκήθηκε αναίρεση και έτσι ξαναβρέθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ναι. Η απόφαση για την αθώωσή τους έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους παρόντες κατηγορουμένους. Μάλιστα. Κλείνει και αυτό το κεφάλαιο.